Το θέμα του γυροκομείου απασχόλησε και την εκπομπή της νέας τηλεόρασης Ρίσης Αντιρρήσης με την Κατερίνα Πολίζου. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Εάν ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί, δεν λέω ότι δεν θέλει, δεν μπορεί να τιμήσει την υπογραφή του, όταν μας δίνει επιστολή και μας λέει ότι οι περικοπές στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους θα είναι 21,4 και είναι στο 35 και, σημαίνει ότι εγώ σε λίγο δεν θα μπορώ να πληρώσω και τους υπαλλήλους του Δήμου. Κατακόρυφα είχαν αυξηθεί οι τρύπες των ασφαλιστικών ταμείων από το 2007 επί Υπουργείας Παυλόπουλου Αλογοσκούφη, με αποτέλεσμα σήμερα ένα μέρος από αυτά τα χρέη να βαρύνει και το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων, το οποίο απειλείται με λουκέτο. Αυτά αρχίζουν και αλλάζει ο τρόπος που στέλνει η κεντρική εξουσία τα ποσά τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους προς τους Δήμους και τι κάνει. Δεν πάνε στο κάθε νομικό πρόσωπο χωριστά, πάνε στο Δήμο. Ο Δήμος λοιπόν περνάει από προϋπολογισμό για Δημοτικό Συμβούλιο, πού θα διαθέσει τι, και έτσι γίνεται η κατανομή των πόρων. Και δεν έφτανε το 7 η τάπα, πάμε και στο 8. Ανεβαίνουμε στο 8, μπράβο. Χρωστάει 190.871 στους παιδικούς σταθμούς και 125.000 στον ΑΔΕΚ. Σύνολο φιλών 365.871. Δηλαδή, τραβήξτε το έγγραφο. Ο Δήμος Χανίων τα καλά έτη 2007 και 2008, όπου έτρεχαν οι χρηματοδοτήσεις και υπήρχε διτή εντολή να δίδονται τα ποσά από αυτά για τη μισθοδοσία των παιδικών σταθμών κτλ., έριξε τάπα σε οδική και βρεφονιπιακούς σταθμούς 683.143 ευρώπουλα, τα οποία χρωστάει μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με το κακό 10, που υπάρχει μια φυλή 2 μηνών. Από ό,τι μαθαίνω. Και ρωτώ. Υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για περικοπή αυτών των δαπανών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου Χανίων Κυριάκου Βυρβιδάκη, το Δημοτικό Γυροκομείο είχε αποθεματικό με το οποίο καλύφθηκαν κάποιες δαπάνες, ενώ ο ίδιος ο Δήμος δεν μπορεί να συνεισφέρει με βάση τον καινούριο νόμο. Συντάξεις, εισφορές, δωρεές. Κυρία Πολίζου, ένα ίδρυμα. Μάλιστα. Λειτουργεί με ένα προϋπολογισμό. Μάλιστα. Όταν λοιπόν αυτό το ίδρυμα έχει ένα κενό στις οφειλές του ΟΓΑ 811.000 ευρώ, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Δεν εντάξει ποτέ προϋπολογισμό. Όχι, δεν είμαι λογιστρία. Αυτό το οποίο, ούτε οικονομολόγος. Καλά, αυτό φαίνεται. Αυτό το οποίο προφανώς μπορώ να σας πω είναι το εξής. Αλλά φαίνεται ότι εσείς είστε ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αφήστε να σας πω κι εγώ γιατί με χλεβάσατε. Είστε ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα που δηλώνει ότι θα κλείσει γυροκομείο.